Κλειδί και θα παίρνει τη τελετή. Τόσο σεμνή. Απευθείας από Βερσαλίες. Είμαι μέσα στις Βερσαλίες, λοιπόν. Μετά την καγιά. Για δύο λόγους. Ένα. Και ξεκινάω. Να ευχαριστήσω ξανά από καρδιάς το Happy Day. Εσάς, τους τρεις πολύ αγαπημένους μου φίλους, για τα υπέροχα πρωινά που μου χαρίσατε τους προηγούμενους 4 μήνες, αλλά και όλους τους συντελεστές της εκπομπής που είναι πίσω τις κάμερες. Όλα αυτά τα φιλαράκια, να μην τα αναφέρω ένα-ένα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ όλους εσάς που μας βλέπετε από την τηλεόραση για την στήριξή σας και στο πρόσωπό μου, αλλά και σε όλη την εκπομπή. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από το ερχόμενο Σάββατο στην καινούργια εκπομπή του Α, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Όμως, γιατί δεν θέλω να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, είμαι εδώ για τον δεύτερο λόγο που σας ανέφερα. Να καλωσορίσω, να υποδεχθώ τον πολυτάλαντο αυτό φίλο μου από παλιά. Το μακριμάλι αυτό, ναι, ξυρίστηκε και λίγο πάλι καλά. Γιατί με την τρίχα όλη αυτή που τον έβλεπα στα δοκιμάσια, έλεγα. Τι θέλει να κάνει τον Ταρζάν, θέλει να κάνει τον Μωυσή, θέλει να κάνει. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Έλα εδώ, ρε παιδάκι μου. Να το. Μπράβο! Μπράβο, πάντα άξιο. Καλημέρα, Κώστα. Πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μπορώ? Μπορείς, πάρ' το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι και παιδιά, αντιλαμβανόμενος τις σπάνιες και σχεδόν ανύπαρκτες στιγμές ανεμελιάς σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς τους οποίους ζούμε, καίγοντας σώα στα σφρένας, αποδέχομαι την τιμή που μου κάνει ο Α να συμμετέχω στην ομάδα του Happy Day. Με βαρύ αίσθημα ευθύνης, ευελπιστώ να ανταπεξέλθω στις καινούριες προσδοκίες και δεσμεύομαι να προσφέρω την καλύτερή μου καλημέρα. Να ζητήσω συγγνώμη από το φιλοθεάμον κοινό για την εμφάνισή μου, παρουσιαζόμενος ο λίγον τριχωτός, αλλά θέλοντας να μην απογοητεύσω το θεατρικό μου κοινό, που αδειμονεί για την καινούργια μου θεατρική παρουσία κάθε χρόνο, εξού και η εμφάνιση, όπου υποδίωμαι το Θύμιο, ένα βουκολικό συμπολίτη μας, από τον Άγιο Ακάκιο Καρδίτσας, ο οποίος ερχόμενος της Αθήνας περιπλέκεται σε περιπέτειες. Αργότερα θα μάθουμε λεπτομέρειες και γι' αυτό. Αυτό πάντως με το σώα στα σφρένας ελέγχεται, που είπες. Σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να σε αποδομήσουμε από την πρώτη μέρα. Τι νόμιζες ότι θα καλοπεράσει εδώ πέρα? Θα το προσπεράσω. Εντάξει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στον απερχόμενο φίλο, σύντροφο, συμπολεμιστή, συμπολίτη, συμπαίχτη και συνάδελφο Νίκο Αναδιώτη. Και συμπαπαδοπέδη. Το παπαδο... Και αυτό παίζει λίγο. Συμπαπαδοπέδι, μάλιστα. Να σου πω, ναι. Συνάδελφοι και στους κοιλιακούς, έτσι. Όχι, είναι λίγο καλύτερος, αλλά θα το φτιάξουμε. Άμα δεν μας δείξετε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Κώστα μου, μπορεί να μας δείξετε μπλούζα. Θα χαλάσω το κάμισο. Μπλούζα, μπλούζα. Είναι στενό το παντελόνι, δεν φοράμε σώρο, θα φύγουν όλα κάτω. Σαν βγεις, Νίκο μου, στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να έχει ούρεο άνεμο και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία στο καινούργιο σου ξεκίνημα. Ευχαριστώ. Και όλα θα γίνουν, φιλαράκι. Μη σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, το πιστεύω. Κάνουν οι Βερσαλίες. Σας πιστεύω. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Με ενημερώνω από το κοντρόλο ότι πήρε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι. Έχει μια τελετή σε λίγο καιρό και θα σας χρησιμοποιήσει. Δεν μπορούμε τώρα. Μετά. Αλλά, έχει θέση όρο. Να είναι χωρίς μπλούζες τα παιδιά. Εντάξει. Με παπηγιόν μόνο. Ο Νίκος πέντε μήνες δεν μας το έκανε το χατήρι να δούμε λίγο κι εμείς κάτι. Το βλέπαμε μόνο ντυμένο. Εσύ μπορεί να μας το κάνεις. Κώστα, άκουσες. Το παίζεις ότι δεν ακούσα από τώρα. Λοιπόν, ελάτε γρήγορα από εδώ. Αφήστε τις Βερσαλίες και ελάτε σε αυτή την ποταπή καθημερινότητα του στούντιό μας. Θα τα αντέξουμε.